Συγκύρια απευθείας πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων αποκτούν οι καρκινοπαθείς αλλά και οι θαλασσεμικοί. Πάμε στην ανώτερη λειτουργό του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, Μόνικα Κυριάκου, να μας ενημερώσει για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής από πλευράς του ΟΑΗ, δηλαδή στοχευμένης διαχείρισης χρόνιων ασθενών. Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριάκου. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να πούμε ότι αυτό δεν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται, σωστά? Περιμένετε κάποιες. Είναι κάτι το οποίο αναμένεται να εφαρμοστεί εντός των επόμενων ημερών. Γι' αυτό και θα προηγηθεί της εφαρμογής αυτού του μέτρου και σχετική οδηγία προς τους παροχείς αλλά και στους δικαιούχους. Άρα θα γνωρίζουν ακριβώς την ημερομηνία. Αναμένουμε ότι θα είναι εντός της επόμενης εβδομάδας. Τι ακριβώς θα συμβεί, κυρία Κυριάκου, τώρα? Είμαι καρκινοπαθής, είμαι σε διαδικασία χημειοθεραπείων ή άλλος πώς, παίρνω μια θεραπεία ή θαλασσεμική. Τι αλλάζει ουσιαστικά, δηλαδή με την απόφαση να βελτιωθούν οι καταστάσεις διαπιστώνουμε την ταλαιπωρία που υφίστανται τόσο καιρό, δηλαδή και αχρίαστα. Όταν είσαι και χρειάζεσαι παραπομπές, γιατί να τις χρειάζεσαι αφού είσαι σε αυτή τη διαδικασία? Αλλά πείτε μας τώρα τι ισχύει και τι αλλάζει. Ναι. Αυτό που αλλάζει είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει ο οργανισμός εδώ και κάποιους μήνες. Είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά με τη σήμανση κάποιων συγκεκριμένων ομάδων ασθενών από τον οργανισμό. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο κάνει ο προσωπικός γιατρός, γιατί είχαμε και αυτές τις ερωτήσεις. Είναι κάτι το οποίο κάνει ο οργανισμός, έχοντας καταλήξει ποιες είναι οι συνθήκες, έτσι ώστε κάποιοι από αυτούς τους ασθενείς να μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία των χρόνιων ασθενών. Mm-hmm. Συγκεκριμένα αυτό το έχει κάνει, όπως είχαμε μιλήσει στο παρελθόν, ο οργανισμός για τρεις καταστάσεις υγείας, για τα άτομα με υπερλιπιδεμία, τα άτομα με θαλασσεμία και τους ασθενείς με καρκίνο. Mm-hmm. Για δύο λοιπόν από αυτές τις κατηγορίες, ο οργανισμός τώρα έρχεται και προχωρά στο επόμενο βήμα, που είναι και το πιο ουσιαστικό αν θέλετε, δηλαδή πώς μπορεί να βοηθήσει ούτως ώστε η πρόσβαση των ασθενών αυτών στις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη γίνεται με τον πιο εύκολο τρόπο. Και αυτό το οποίο σκοπεύει να εφαρμόσει είναι ακριβώς για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μπει σε αυτή τη σήμανση για τις δύο από τις τρεις κατηγορίες, δηλαδή τα άτομα με θαλασσεμία και τους ασθενείς με καρκίνο, να μπορούν να έχουν πλέον πρόσβαση απευθείας οι μεν στα κέντρα θαλασσεμίας ανά την Κύπρο και οι δε στους γιατρούς οι οποίοι διαχειρίζονται την κατάσταση της υγείας τους, που είναι οι ογκολόγοι, οι αιματολόγοι και για τα παιδιά είναι οι ειδικοί παιδίατροι. Αλλά μέχρι τώρα τι συνέβαινε, κυρία Κυριάκου, διότι δεν αλλάζει, για παράδειγμα, ο θαλασσεμικός ή ο καρκινοπαθής να χρειάζεται παραπεμπτικό για μια συγκεκριμένη ειδικότητα άλλη από αυτή για την οποία τώρα παρακολουθείτε? Άρα τώρα χρειαζόταν δηλαδή ο καρκινοπαθής για να πάει στο ογκολογικό ή ο θαλασσεμικός σε ένα κέντρο κάθε φορά να του γράφει ο προσωπικός γιατρός? Το τι γινόταν μέχρι σήμερα είναι ότι το πρώτο παραπεμπτικό το έκδιδε ο προσωπικός γιατρός και από εκεί και πέρα οι ειδικοί γιατροί, είτε αυτοί ήταν ογκολόγοι, είτε αυτοί ήταν οι γιατροί των κέντρων θαλασσεμίας, προχωρούσαν σε αίτημα μακροχρόνιου παραπεμπτικού προς τον προσωπικό γιατρό, κάτι το οποίο γίνεται μέσω του συστήματος πληροφορικής. Mm-hmm. Άρα δεν ήταν κάτι που ο ίδιος ο ασθενής έπρεπε να διασφαλίσει. Κάτι το οποίο εξασφάλιζε μέχρι 12 επισκέψεις σε ένα χρονικό διάστημα ενός έτους ή νωρίτερα, αν αυτό ολοκληρωνόταν νωρίτερα. Άρα σήμερα η διαδικασία γινόταν μέσω της διαδικασίας της έκδοσης μακροχρόνιου παραπεμπτικού από τους ειδικούς γιατρούς στους προσωπικούς γιατρούς, κάτι το οποίο σίγουρα υπήρχε, αν θέλετε, μια πρόσθετη γραφειοκρατία σε όλη αυτή τη διαδικασία και είναι κάτι το οποίο είχαμε εντοπίσει ακριβώς για να δώσουμε καλύτερη πρόσβαση στους ασθενείς αυτούς. Ναι. Που για τους ίδιους όμως δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά, διότι μεριμνούσε ο ειδικός γιατρός κάθε φορά που τέλειωναν τα παραπεμπτικά, σωστά? Σωστά. Υπήρχαν βέβαια αρκετές περιπτώσεις όπου οι ασθενείς, έχοντας την εντύπωση ότι διέθεταν αυτό το μακροχρόνιο παραπεμπτικό, απευθύνοντας σε αυτά τα κέντρα, ενώ στην πραγματικότητα δεν το είχαν και συνέβαιναν κάποιες καθυστερήσεις μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί. Άρα, σίγουρα, ναι, μπορεί ο ασθενής να μην εμπλακόταν 100% στη διαδικασία των μακροχρόνιων, αλλά επέφερε καθυστερήσεις, επέφερε, αν θέλετε, κάποια προβλήματα στην όλη διαδικασία. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, αν θέλετε, το προσεγγίζουμε έτσι. Κάτι το οποίο, κυρία Σάβα, είναι αρχή μιας διαδικασίας. Ναι, δηλαδή, γιατί μου στέλνουν και τηλεθεατές ότι πρέπει να είναι για όλες τις χρόνιες ασθένειες αυτό.
Και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει να είναι και για άλλες χρόνιες ασθένειες, αλλά θα πρέπει να είναι και για άλλες παροχές οι οποίες το σύστημα, αν θέλετε, διαθέτει, και όχι μόνο για την απευθείας πρόσβαση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναφέρει εξ αρχής, δηλαδή θα πρέπει να εντοπίσουμε πόσοι ανάγκες αυτών των ανθρώπων, είτε αυτό αφορά σε φάρμακα, εργαστηριακές εξετάσεις, αναλώσιμα και άλλα πολλά, πόσοι ανάγκες αυτών των ανθρώπων διαφοροποιούνται, ούτως ώστε έχοντας πλέον τη δυνατότητα τη σήμανση των ασθενών αυτών, να μπορούμε να τους διαχειριζόμαστε με διαφορετικό τρόπο πέραν της απευθείας πρόσβασης. Κάτι το οποίο αξιολογούμε ακριβώς τώρα και στο εγγυσμένο. Ακούγοντας, νομίζω ότι οι καλύτεροι κριτές για να λειτουργήσει και ακόμη καλύτερα το σύστημα, πολύ επιθυμούμε αυτό να συμβεί, είναι οι ασθενείς, οι ενδυνάμοι ασθενείς και οι χρόνοι πάσχοντες βεβαίως. Εδώ ο κύριος Κώστας μας λέει τώρα ότι προσωπικά δεν θα πάω ξανά σε γιατρό. Μόνο με ένα τηλέφωνο μας χρεώνουν πλέον επίσκεψη. Μετά σε 6 επισκόψεις θα μας χρεώνουν 15 ευρώ. Προσωπικά δεν μπορώ. Άρα δεν θα πάω ξανά σε κανένα γιατρό, ούτε θα κάνω τις εξετάσεις που πρέπει. Γιατί ακριβώς κουράστηκα. Άρα είναι κάτι που μπορεί να επιληθεί μέσω αυτού που λέτε. Εντάξει, εξαρτάται ο συγκεκριμένος τηλεθεατής ενός σε ποια κατάσταση υγείας είναι αυτή που τον προβληματίζει. Σίγουρα αυτό το θέμα το οποίο αναφέρει με τις τηλεφωνικές επισκέψεις είναι κάτι το οποίο προέκυψε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπου πλέον οι δικαιούχοι λάμβαναν ενημέρωση αναφορικά με τις επισκέψεις τις οποίες υπέβαλαν οι προσωπικοί γιατροί εκ μέρους τους. Και αν θέλετε, δημιουργήθηκε αυτό το ζήτημα σε κάποιες των περιπτώσεων, κάποιες τηλεφωνικές παρεμβάσεις να καταγράφονται σαν επίσκεψη. Σκέψη, οι ασθενείς να μην το αντιλαμβάνονται αυτό και να δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα και στη μεταξύ τους επικοινωνία. Οπότε και αυτό είναι κάτι το οποίο ο οργανισμός επιχειρεί, αν θέλετε, τώρα να λύσει. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τις λύσεις όπου ο προσωπικός γιατρός θα έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιήσει κατά πόσον η παρέμβαση του πραγματοποιήθηκε σε μια διαζώσης επίσκεψη παρά σε μια τηλεφωνική παρέμβαση, η οποία μπορεί να συμβεί. Και ο ειδικός γιατρός. Ισχύει. Σου γράφει παραπεμπτικό ο προσωπικός γιατρός σε ένα ορθοπαιδικό, για παράδειγμα. Πάει στην επίσκεψη ο ασθενής, μετά μπορεί να θέλει δεύτερη γνώμη και πάει σε έναν άλλον, ο οποίος από τηλεφώνου ζητά 1, 2, 3 πράγματα. Για να τα ζητήσει, προφανώς γράφει επίσκεψη. Και μετά στο μεταξύ είναι 3 τα παραπεμπτικά, τελειώνουν και ο ασθενής ακόμη δεν έχει εξυπηρετηθεί. Εντάξει, τα παραπεμπτικά τώρα, απλά να υπενθυμίσω ότι ήταν 3, τώρα πλέον είναι 2 τα βραχυπρόθεσμα παραπεμπτικά. Ναι, σίγουρα από τη στιγμή βέβαια που ο ασθενής επισκέφτηκε ένα γιατρό για την κατάσταση της υγείας του, ένα ειδικό γιατρό, θα πρέπει να, εφόσον είναι ικανοποιημένος προφανώς και με την αφροντίδα υγείας που του παρέχει, θα πρέπει να ολοκληρώσει, αν θέλετε, την αξιολόγηση μιας κατάστασης στον ίδιο γιατρό. Ναι. Γιατί αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει είναι ακριβώς οι ασθενείς στην προσπάθειά τους να λαμβάνουν και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη γνώμη, να δημιουργείται, αν θέλετε, όλη αυτή η κυκλοφορία στους ειδικούς γιατρούς, η οποία. Ναι, μεν είναι δικαίωμα του ασθενή να ζητά δεύτερη γνώμη, αλλά υπάρχουν και κάποιες καταστάσεις υγείας οι οποίες σίγουρα μπορούν να τύχουν διαχείρισης από τον γιατρό στον οποίο πρώτα απευθύνονται. Και θα πρέπει να το διατηρούμε, αν θέλετε, αυτό το δεδομένο, γιατί αλλιώς δημιουργούνται αχρίαστες λίστες αναμονής, οι οποίες επί της ουσίας είναι πλασματικές, εφόσον δεν πρόκειται για νέο ασθενή, αλλά τον ίδιο ο οποίος έχει επισκεφτεί πολλούς γιατρούς στο παρελθόν της ίδιας ειδικότητας. Ναι, πέστηκε στον ίδιο να ήταν όμως. Κάνεις το ένα, μετά μπορεί να χρειαστεί κάτι άλλο βλέποντας μια εξέταση. Χρεώνει την επίσκεψη χωρίς να σε δει για να βάλει τη νέα εξέταση και έτσι χάνονται τα παραπεμπτικά και ο άνθρωπος ακόμη προσπαθεί να δει τι θα κάνει με την υγεία του. Και άρα καταφεύγει και πάλι στο προσωπικό γιατρό για να γράψει νέα παραπεμπτικά. Και αυτή είναι η εξέλιξη. Και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, και είναι, αν θέλετε, λίγο η έννοια του μακροπρόθεσμου παραπεμπτικού, είναι μια παρεξηγημένη έννοια, αλλά αυτό το παράδειγμα που περιγράφεται είναι ακριβώς ένα παράδειγμα στο οποίο ο ειδικός γιατρός, εφόσον δεν έχει ολοκληρώσει αυτά που χρειάζεται για να βάλει τη διάγνωση σε αυτόν τον ασθενή, είναι ακριβώς σε αυτές τις περιπτώσεις που έχει τη δυνατότητα ο ειδικός γιατρός, χωρίς να ταλαιπωρήσει τον ασθενή, να ζητήσει μακροχρόνιο παραπεμπτικό από τον προσωπικό γιατρό, ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται αυτό το περαδόθε. Απλά να τονίσω ότι και τα μακροπρόθεσμα παραπεμπτικά έχουν τη δική τους, αν θέλετε, σημασία και δική τους θέση και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλες καταστάσεις για τις οποίες έχουμε ενημερωθεί και προσπαθούμε και τώρα να ρυθμίσουμε καλύτερα και αυτή τη διαδικασία του μακροπρόθεσμου παραπεμπτικού. Απλά δεν θέλω να αφήνω στους με απορία. Επανέρχεται ο κύριος Κώστας, λέει δεν έχει σημασία ποιο είναι το πρόβλημα υγείας, υπάρχουν χρόνιες ασθένειες και λέει παίρνουμε τηλέφωνο και έρχεται mail ότι χρεώθηκα επίσκεψη. Αυτό είναι λόγω των νέων κανονισμών. Το εξηγεί στο email ξεκάθαρα.
το γεγονός ότι ενημερώνεται για την επίσκεψη δεν σημαίνει ότι αυτό δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Δηλαδή και προηγουμένως ο προσωπικός γιατρός έβαζε την επίσκεψη, αλλά επειδή οι δικαιούχοι δεν είχαν τη δυνατότητα λήψης αυτής της ενημέρωσης, γι' αυτό και δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Το γεγονός όμως ότι καλείται ο προσωπικός γιατρός σε πολλές των περιπτώσεων να κάνει παρεμβάσεις τηλεφωνικές, επειδή είτε έτσι είναι οι συνθήκες για το συγκεκριμένο ασθενή, είτε ο ίδιος ο ασθενής επιμένει να μην προσέρχεται στον προσωπικό γιατρό, αντιλαμβάνεστε ότι ο προσωπικός γιατρός έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα, εκεί και όπου είναι σκόπιμο, να υποβάλει επίσκεψη τηλεφωνική. Οπότε δεν είναι λάθος η προσωπική γιατρία. Τώρα όμως για όλες τις χρόνιες ασθένειες, ακούστε λίγο, ένας ασθενής που τώρα λέτε ότι πάει σε ειδικότητες κλπ. Χρεώνει τώρα ο προσωπικός γιατρός να πας να ζητήσεις άλλα παραπεμπτικά? Απλά να υπενθυμίσουμε ότι οι επισκέψεις των προσωπικών γιατρών δεν αποζημιώνονται με την επίσκεψη. Άρα είναι διαφορετικός ο τρόπος αποζημίωσης του προσωπικού γιατρού. Ως εκ τούτου η έννοια της χρέωσης αναεπίσκεψη δεν υφίσταται. Mm-hmm. Αλλά ναι, μπορεί να υποβάλει επίσκεψη ο προσωπικός γιατρός μετά από μια τηλεφωνική παρέμβαση, η οποία έχει να κάνει όμως με μια ουσιαστική παρέμβαση στον ασθενή. Όχι επειδή παίρνω τον προσωπικό μου γιατρό ή άλλον και του λέω ότι συμβαίνει κάτι σε μένα ή στο παιδί μου και γράφει παραπεμπτικό και με χρεώνει και επίσκεψη. Όχι, μόνο και μόνο η έκδοση ενός παραπεμπτικού χωρίς να έχει προηγηθεί στο πλαίσιο της τηλεφωνικής παρέμβασης και μια άλλη αξιολόγηση δεν θα πρέπει να υποβάλλεται. Πέστε όμως ότι συμβαίνει αυτό πλέον με τη γνώση που έρχεται στο mail ότι χρεώνει ή δεν χρεώνει. Mm-hmm. Μπορεί ο καθένας mm-hmm. που μας ακούει τώρα και θεωρεί ότι αυτό δεν έπρεπε να συμβεί να επικοινωνεί με τον ΟΑΗ, σωστά? Βεβαίως. Και είναι κάτι το οποίο προτρέπουμε τους ασθενείς να κάνουν. Απλά επαναλαμβάνουμε, υπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικής παρέμβασης και από τον ειδικό γιατρό και από τον προσωπικό γιατρό, την οποία έχουν δικαίωμα όπως υποβάλλουν, η οποία έχει κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Οπότε, ναι, δικαιούχοι οι οποίοι προβληματίζονται κατά πόσον οι συνθήκες αυτές είναι σωστές για την περίπτωση τους, είναι καλό να απευθύνονται στον οργανισμό, ώστε να γίνεται και η σχετική αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, κυρία Κυριακού. Την ερχόμενη εβδομάδα να περιμένουν για αυτό το ζήτημα. Η θαλασσιεμική και η καρκινοπαθή. Συγκεκριμένη ανακοίνωση. Ναι, μάλιστα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας χαιρετώ, κυρία Κυριακού. Τώρα. Ευχαριστώ.